Καλώς ήρθατε στο πρώτο Ανάλυσέ το. Είμαι η Ανδριανή Αγγελιδάκη και σε αυτή την ενότητα του καναλιού μας θα ακούμε και θα αναλύουμε όσα σημαντικά και χρήσιμα έχουν μοιραστεί μαζί μας όλο το προηγούμενο διάστημα οι ειδικοί με τους οποίους έχουμε συζητήσει για τη ζωή μας. Σήμερα λοιπόν συζητάμε για τις σχέσεις μας και ακούμε τι μας έχει πει η υπέροχη Κική Τζοτζακάκη με την ιδιότητα της οικογενειακής συμβούλου. Το θέμα μας, οι σχέσεις με τους σημαντικούς άλλους της ζωής μας. Και το ερώτημα που θέτουμε είναι γιατί νιώθουμε ένα κενό στις σχέσεις μας. Ένα κενό στη σχέση με τους συντρόφους μας, με τους γονείς μας, τα παιδιά μας και τους φίλους μας. Είστε διατεθειμένοι να χτίσετε υγιείς σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους της ζωής σας, ξεκινώντας μέσα από την οικογένειά σας? Πώς? Ας ακούσουμε την Κική. Αν θέλεις την βαθιά, την αυθεντική αγάπη, να δουλέψεις και να τον πιάσεις έναν ένα με γλυκό, με όμορφο τρόπο και να πεις «Εγώ σ' αγαπώ, ξέρω ότι δεν με συμπαθείς, έλα να το βάλουμε κάτω». Αλλά θα ξεκινήσεις από τη δική σου την ειλικρινή αγάπη που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι μια υπέρβαση γιατί τα συναισθήματα των ανθρώπων είναι καθρέφτης. Αν δεν με συμπαθείς, Ανδριανή μου, δυστυχώς δεν θα σε συμπαθήσω κι εγώ. Θέλει πάρα πολύ δουλειά από την πλευρά μου να ξέρω ότι δεν με συμπαθείς κι εγώ να σ' αγαπώ. Αυτό σκεφτόμουν τώρα. Πόσο δουλειά πριν μπει σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτή τη στιγμή ότι έλα να τα κουβεντιάσουμε, πόση δουλειά πρέπει να κάνεις από μόνο σου. Ναι. Και πόση καλοσύνη να δείξεις στον άλλο που σου φέρεται άσχημα, που σου φέρεται άκομψα, που σου φέρεται εχθρικά. Πρέπει να δείξεις μια αυθεντική καλοσύνη για να τον γλυκάνεις, να του γλυκάνεις την ψυχή. Γιατί, κυρία Κική, όμως να μπω στη διαδικασία να φτιάξω τις σχέσεις μου με έναν άνθρωπο ο οποίος συμπεριφέρεται με τον τρόπο που περιγράψετε πριν? Γιατί αν ανήκει στην ευρύτερη οικογένειά σου, είναι συμφέρον όλων. Mm. Και επειδή έχεις παιδιά και έχω παιδιά, δίνουμε και ένα μάθημα στα παιδιά μας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που αποτυπώνει αυτό το περίεργο κενό που νιώθουμε στις σχέσεις μας είναι ένα οικογενειακό τραπέζι, όπου θα ακούσεις λίγη γκρίνια, μερικά μισόλογα, παράπονα, θα δεις ανθρώπους σε στάση άμυνας, άλλους σε θέση επίθεσης. Τελικά, όμως, γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί συμβαίνει ειδικά με ανθρώπους που, θεωρητικά, αγαπιόμαστε. Και έχεις ένα κενό μέσα σου. Και βέβαια, δηλαδή τελειώσανε. Αυτό βιώνεις. Δεν είναι μόνο ο εκνευρισμός και η σύγχυση που μπορεί να σου προκαλέσει η ατάκα της μαμάς ή η κουβέντα του μπαμπά ή του πεθερού της πεθεράς. Είναι ότι φεύγεις από την παρέα και είσαι κάπως. Γιατί? Κάτι λείπει. Τι λείπει? Έχεις ένα κενό, δηλαδή δεν αισθάνεσαι αυτή την πληρότητα, ναι, αυτή τη ζεστασιά, αυτή τη χαρά. Ότι πήγες και είδες τους συγγενείς, ότι έφαγες με τους φίλους, ότι πέρασες 5 ώρες κλεμμένες του χάρου, όπως λένε στην Κρήτη. Πραγματικά, να τις χαρείς, ναι, βρε παιδί, ναι, μου, ναι, και να τις σκέψεις, λοιπόν, τι καλά λείπει, που ήταν. Γιατί υπάρχει αυτό το κενό? Αυτή η επικοινωνία, η ουσία. Η ουσία, αυτή η άδολη αγάπη, αυτό που είπες, να ανοίξεις την αγκαλιά της η μαμά και να πει «Καλώστε τα παιδιά μου». Ναι, πες τώρα στη μάνα αυτή ότι δεν το αγαπάς το παιδί σου πραγματικά και άδολα. Όχι, μα, δε... το αγαπώ. Όχι, δεν το αγαπά, γιατί η αγάπη θέλει κανόνες. Ο πρώτος κανόνας είναι ότι σέβομαι απόλυτα τον άλλο. Είτε είναι το παιδί μου, είτε είναι η μάνα μου, είτε είναι ο πεθερός μου, είτε είναι η φίλη, ο φίλος. Τον σέβομαι απόλυτα. Δεν θέλω να ενοχληθεί, δεν θέλω να φυγεί. Δεν θέλω να στενοχωρηθεί, δεν θέλω να νιώσει άβολα. Ξεκινάμε από εκεί, από το σεβασμό. Τότε αγαπάμε. Και το εστιάζεται στον κάθε ένα μας προσωπικά. Καθόλου δεν σας ακούω να λέτε, θα περιμένω από τους άλλους να κάνουν αυτή την αλλαγή. Εγώ πρέπει να ξεκινήσω. Η δική μου αγάπη προς εσένα θα πρέπει να είναι άδολη, θα πρέπει να είναι γεμάτη σεβασμό. Δεν θα περιμένω από σένα. Ναι. Μόνο έτσι θα μπορέσω να φτιάξω οικογενειακές και φιλικές σχέσεις όπως πρέπει. Και φαντάζομαι ότι όλο αυτό πρέπει να το πάμε και ένα βήμα προς τα μέσα στον κύκλο τον οικογενειακό. Πάμε στο στενό πυρήνα. Μην περιμένουμε να κάνουμε αυτές τις υπερβάσεις και την ενδοσκόπηση όταν θα έρθουν οι γιορτές και θα έρθουμε σε επαφή με τα σόγια.
κάνουμε στην ίδια μας την οικογένεια, στο σύντροφό μας, τα παιδιά μας. Ξεκίνα από εκεί, από το σύντροφό σου και τα παιδιά σου. Δηλαδή, η αγάπη προς τον άντρα σου και προς τα παιδιά σου θα πρέπει να είναι άδολη, θα πρέπει να είναι γεμάτη σεβασμό. Κρατάμε λοιπόν την έννοια της άδολης αγάπης και της αγάπης με κανόνες. Για το τελευταίο αυτό, για την αγάπη με κανόνες, έχουμε κάνει μια πολύ ωραία συζήτηση με την κυρία Τζουρτσακάκη. Θα σας αφήσω σχετικό link κάτω στα σχόλια. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα αναλάβουμε δράση για να μπορέσουμε να εξηγειάνουμε τις οικογενειακές μας σχέσεις. Ας μιλήσουμε λίγο παραπάνω για τους τολμηρούς, που θα πούν ότι διαπιστώνω αυτή την κατάσταση. Αυτά που συζητούν οι δύο κυρίες στον καναπέ με αφορούν, το έχω βιώσει και το έχω ξαναδεί το έργο. Αρχίζω σιγά σιγά να μεταφράζω τα συναισθήματα και θέλω να πάω παρακάτω. Δεν θέλω να ξαναβρεθώ το Πάσχα που μας έρχεται σε ένα οικογενειακό τραπέζι και να φύγω πάλι με ένα βάρος και μία μαυρίλα στην καρδιά μου. Ναι. Τι δουλίτσα πρέπει να κάνω? Εκεί λοιπόν έχουμε διάφορες επιλογές. Έχουμε τους τολμηρούς. Τι σημαίνει τόλμη? Ότι αυτό που είπες επικοινωνώ έχει ένα νόημα. Σημαίνει εμβαθύνω σε συναισθήματα. Ναι. Έτσι. Δικά μου και δικά σου. Βέβαια. Κυρίως δικά σου. Τα δικά μου τα έχω εμβαθύνει από πριν και ξέρω τι μου γίνεται. Λοιπόν, τελείωσε το τραπέζι και είδα ότι με στραβοκοίταζες. Ποια είναι η τόλμη να σε πάρω τηλέφωνο και να σου πω θα ήθελα να πιούμε ένα καφέ μαζί, να συζητήσουμε μερικά πράγματα. Ωραία. Και έρχομαι και σου λέω, κοίταξε Ανδριανή, εγώ σ' αγαπώ. Έχω δουλέψει τον εαυτό μου και σ' αγαπώ. Βλέπω ότι με αντιπαθείς, δεν με συμπαθείς. Αυτό είναι κεραμίδα. Γιατί δεν έχουμε μάθει στην ειλικρίνεια των συναισθημάτων. Τα καλύπτουμε, τα κρύβουμε, προσπαθούμε να τα βάλουμε στην άκρη. Λοιπόν, εσύ θα πει, εγώ? Τι λες τώρα, εγώ σε λατρεύω. Ναι, θα πω στα λόγια. Αλλά οι πράξεις σου τι λένε? Και έχω παραδείγματα όμως. Αυτό και αυτό και αυτό έγινε. Λοιπόν, έλα να μου πεις, γιατί με αντιπαθείς? Αν έχω κάνει κάτι, πες μου το να το διορθώσω. Γιατί μπορεί σαν άνθρωπος να έχω κάνει κάτι στραβό, να έχω πει κάτι εναντίον σου, να σε έχουν πληροφορήσει κάτι το οποίο δεν ξέρω. Λοιπόν, έλα με ειλικρίνεια να μιλήσουμε για τη σχέση μας. Θέλει όλο αυτό αλήθεια, αυτή είναι η βασική προϋπόθεση. Να είσαι αληθινός. Να είσαι αληθινός. Και ειλικρινής. Που μπορεί και να χάσει και κάποιους ανθρώπους από τη ζωή σου, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Γιατί εσύ μπορεί να βάλεις τα κλάματα και να μου πεις είσαι απέσια, βγάζεις όλη σου την κακία. Εγώ ποτέ μου δεν σε αντιπάθησα. Εσύ έχεις αιμονές. Εσύ. Πιο πιθανό είναι αυτό που μου περιγράφεται. Εσύ έμαθες πέντε πράγματα και νομίζεις ότι διαβάζεις τους άλλους ανθρώπους. Λοιπόν, μην μου ξαναμιλήσεις, μην με ξαναπάρεις τηλέφωνο. Οπότε εκεί βεβαίως σε χάνω. Αλλά είπαμε είναι για τους τολμηρούς. Ναι. Μετά. Μπορεί να γίνει αυτή η συζήτηση, να πεις εσύ ναι, έχεις δίκιο κλπ. Και μετά να ξανακάνεις τα ίδια. Ναι. Αν είσαι κουτσομπόλα κυρίως, θα ξανακάνεις τα ίδια. Οπότε, τι κάνω εγώ αν είσαι μια τοξική συγγενής, μια τοξική φίλη? Τι μου μένει να κάνω? Να σε κάνω πέρα. Ναι, αλλά αν πρέπει να βρισκόμαστε που και που. Τυπικά. Τυπικά. Σε παίρνω τηλέφωνο, σου λέω χρόνια πολλά, να ζήσεις, θέλω τα καλύτερα για σένα, μέχρι εκεί. Μέσα μας δεν αφήνουμε πολλά πράγματα, ναι, να δουλέψουμε. Ναι, έτσι, να μην έχω πια προσδοκίες, γιατί δοκίμασα το καλό, δοκίμασα την αγάπη, δοκίμασα την ειλικρίνεια. Βλέπω ότι δεν διορθώνεσαι. Άρα δεν πρέπει να αφήνω τον εαυτό μου να αναλώνεται, να διαλύεται με κακές σχέσεις που δεν προχωρούνε, γιατί η ζωή είναι μία, δεν ξανάρχεται. Και αν αυτές οι σχέσεις είναι πάρα πολύ στενές, είναι η μαμά μας. Ναι. Και αυτή, αν ναι, είναι όπως λέμε τοξικός άνθρωπος, που είναι βαριά κουβέντα τελικά αυτή. Ναι. Και αυτή υπάρχουν, με κάποιο τρόπο την βγάζουμε. Σε πληροφορώ, υπάρχουν μανάδες που είναι τόσο τοξικές που δεν θέλουν το καλό της κόρης τους. Ναι. Όσο και αν σου φαίνεται από παραμύθι αυτό. Υπάρχουν. Είναι οι λεγόμενες ναρκισιστικές προσωπικότητες που τις ενδιαφέρει μόνο εαυτούλης τους. Όχι από κακή πρόθεση, από κακή ανατροφή, από κακή κληρονομικότητα, από διάφορους παράγοντες. Λοιπόν, όταν μια τέτοια μάνα σου κάνει συνεχώς αρνητική κριτική, σε απορρίπτει συνεχώς, ενώ είσαι και εσύ μάνα, όταν είναι πάρα πολύ αρνητική, όταν κλαίει συνέχεια για αυτήν, πες μου τι να την κάνεις.
Και έχεις δοκιμάσει τα πάντα. Ζωή σου. Την αποστασιοποίηση. Την αποστασιοποίηση. Ωραία. Και αν ο δύσκολος στη ζωή σου είναι ο σύντροφός σου. Ξεκινάς πάλι με πρόθεση να... με αγάπη και είμαι εδώ και έλα να δούμε παρακάτω τι κάνουμε και με ενοχλεί ενδεχομένως, νιώθω ότι κάνεις αυτό, αυτό, αυτό και αυτό και βλέπεις ότι δεν καταλαβαίνει. Ναι. Να σου πω γιατί δεν καταλαβαίνει. Το σύντροφο τον διάλεξες κάποτε. Mm-hmm. Άρα είχατε πολλά κοινά, επένδυσες αυτό, αλλά εξελισσόμαστε διαφορετικά. Αλλιώς εξελίσσεσαι εσύ, αλλιώς ο σύντροφός σου. Αλλιώς η κυρία ή αλλιώς ο σύντροφός της. Εκεί λοιπόν, δύο άνθρωποι που δεν έχουν την ίδια ταχύτητα, δυστυχώς κάποια στιγμή θα δυσκολευτούν. Ο ένας μένει πίσω. Εκεί έχουμε όμως πολλές άλλες λύσεις. Ένα δεν σε ακούει. Του λες, προσπαθείς με ειλικρίνεια κλπ. Υπάρχουν οι σύμβουλοι, οι βοηθοί. Να τον πείσεις να πάτε σε ένα σύμβουλο γάμου ή να πας εσύ μόνο. Και να ακούσεις, να πάρεις την πληροφορία, να τη φέρεις μέσα στη σχέση. Ναι, γιατί μετά. Στη σχέση πάντα παίζουν εκεί οι δυο, έτσι. Μερικές φορές παίζει μόνο ένας ο τοξικός. Αλλά στις συνήθεις σχέσεις και οι δυο έχουν την ευθύνη τους. Ναι. Άρα να ζητάμε βοήθεια. Τώρα πια η βοήθεια είναι παντού, είναι διαδεδομένη. Γιατί πολλά πράγματα τα βλέπουμε με παροπίδες. Στη σχέση του ζευγαριού μην απογοητευόμαστε, μην τα σπάμε, μην τα παρατάμε αμέσως και λέμε «Δεν με ακολουθεί, τον χωρίζω». Δεν ταιριάζουμε, αυτό ήταν. Δεν ταιριάζουμε, ναι, έχουμε διαφορετικές απόψεις. Όχι, εκεί πρέπει ο ένας από το ζευγάρι να αγωνιστεί με βοήθεια. Ώστε να μπορέσει να ξανασμίξει με τον άλλο, ειδικά όταν έχουμε παιδιά. Εκεί άλλη κουβέντα, όλα άλλη θέμα κουβέντα. Για συζήτηση. Ναι. Και όταν με τα παιδιά μας έχουμε σχέσεις που δεν είναι ουσιαστικές. Λοιπόν, εκεί δυστυχώς το λάθος το έχω εγώ, η μεγάλη. Πάντα ο γονιός. Πάντα ο γονιός. Τα παιδιά κάνουν μπούρδες, κάνουν ανοησίες, κάνουν... Ένα σωρό, γιατί είναι νέοι, είναι παιδιά. Εγώ όμως η έμπειρη, η ενήλικη, με τα σπίτια, τα λεφτά και την εξουσία, τι κάνω? Εκεί θέλω να τους επιβάλλω το δικό μου. Βρήκε ο γιος μια κοπέλα, δεν μ' αρέσει νύχτα. Από πού και ως πού έχω άποψη, από πού και ως πού, εγώ θα την παντρευτώ, εγώ θα κοιμάμαι μαζί της, εγώ θα τρώω στο ίδιο τραπέζι μαζί της. Άρα θα ξεκινάμε πάντα από τους μεγάλους, από την ευθύνη τη δική μας και θα σκεφτόμαστε είμαι σωστή, εγώ σαν Κική, είμαι σωστή απέναντι στα παιδιά μου. Και ας είναι το παιδί μου 30 χρονών, ας 40. Είναι 50. Όχι μόνο 5, 6, 7, 15. Γιατί αυτή η σχέση παραμένει σχέση μαμάς παιδιών, σχέση μπαμπά παιδιών. Δεν αλλάζει το μοτίβο. Και μπορεί να ζεσταθεί αυτή η σχέση. Ναι. Ό,τι αν εγώ, οικία και αν συζητούμε. Αν εγώ η Κική ζητήσω βοήθεια και δω τα λάθη μου, τα παιδιά μου είναι έτοιμα να ξαναζεστάνουν τη σχέση. Τα παιδιά μάλλον το περιμένουν πάντα αυτό. Ναι, είναι, το λαχταρούν αυτό το πράγμα. Ναι. Αλλά πρέπει εγώ να κάνω τα βήματα, εγώ να ζητήσω βοήθεια, εγώ να αλλάξω. Και εγώ να ομολογήσω τα λάθη μου. Κρατάμε σημειώσεις. Νούμερο 1. Ενδαθύνω στα συναισθήματα τα δικά μου και του άλλου. Νούμερο 2. Εκφράζω με ειλικρίνεια τα συναισθήματά μου. Νούμερο 3. Τους τοξικούς ανθρώπους τους κρατάμε μακριά από μας και μένουμε μαζί τους μόνο στα τυπικά και χωρίς προσδοκίες. Και νούμερο 4. Αν υπάρχουν κάποιες οικογενειακές σχέσεις που θέλουμε να εξηγιάνουμε αλλά δεν τα καταφέρνουμε μόνοι μας, τότε ζητάμε βοήθεια από τους ειδικούς. Τη φοβόμαστε όμως τη βοήθεια, κυρία Κική, ειδικά όσον αφορά σε αυτές τις σχέσεις, ναι, τις προσωπικές. Γιατί? Ενώ στην τηλεόραση θα κάτσουμε να δούμε τη συζήτηση. Ναι, ναι, γιατί υποτίθεται ότι αφορά άλλους. Πού να ξέρει, τώρα θα πάω να της πω και τι να της πρωτοπώ και θα βγάλει αυτή συμπέρασμα που δεν ξέρει καν ούτε τη μάνα μου, ούτε τον πατέρα μου, ούτε τον άντρα μου, ούτε τα παιδιά μου και μην καταλάβει ο ειδικός μέσα από μία συζήτηση μίας ώρας τι μου συμβαίνει εμένα. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό, είναι το άλλο. Νομίζω ότι ο ειδικός έχει κάποια μαγικά κόλπα και φέρνει στην επιφάνεια τα βαθιά μυστικά μας, τα σκοτεινά μυστικά μας. Αυτό φοβούνται. Κυρίως οι άντρες. Την αλήθεια. Ακριβώς. Αποφεύγουν τον ειδικό, διότι σου λέει τι θα φέρει στην επιφάνεια. Οπότε
άσε καλύτερα. Και πάμε στην πεπατημένη. Άστο, βάλ' το εκεί στην άκρη και εντάξει. Εμείς προβλήματα, δεν έχουμε προβλήματα εμείς. Αυτό ισχυριζόμαστε. Τι να τον κάνω τον ειδικό. Μια χαρά δεν είμαστε στην οικογένεια. Γιατί βλέπουμε την επιφάνεια. Βλέπουμε τη βιτρίνα μας. Και αυτή βλέπει και ο κόσμος, έτσι. Η οικογένεια της κυρίας Κικής, υπέροχη. Υπέροχοι άνθρωποι. Είναι η βιτρίνα. Και μέσα μας τελικά πώς νιώθουμε. Ναι, αλλά εκείνο το μέσα μας μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Γιατί με αυτό ζούμε. Γιατί με αυτό ζούμε. Και μερικοί κλαίμε μέσα μας. Γιατί η ψυχή μας ζητάει άλλα. Ας φέρουμε λοιπόν την αγάπη μπροστά, στην πρώτη γραμμή. Το ξέρω, είναι δύσκολο, χρειάζεται υπομονή, επιμονή και κυρίως χρειάζεται την αλήθεια μας. Αυτό ήταν το πρώτο ανάλυσέ το. Σας άρεσε? Κάντε like. Θέλετε να δείτε και το επόμενο? Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρθει η ειδοποίηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας.